κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα θα αγγίξουμε ένα λεπτό ζήτημα και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το θέμα του concealer. Πιστεύω πως από όλη την γάμα των προϊόντων των οποίων αγοράζουμε είναι το μοναδικό που έχει τέτοιο βαθμό δυσκολίας, διότι τα περισσότερα concealer ακριβά ή φθηνά τείνουν να μας απογοητεύουν διότι δεν κάνουν τα αποτελέσματα τα οποία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να σας δείξω τα δικά μου αγαπημένα drugstore concealer, τα οποία έχω ξεχωρίσει, τα έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά και ξανά και είναι αυτά που σίγουρα άμα θελήσω να μην πειραματιστώ με κάποιο νέο concealer και να χρησιμοποιήσω κάποιο που θα με βγάλει ασπροπρόσωπη και θα μείνει στη θέση του και θα μου προσφέρει το αποτέλεσμα που αναζητώ, θα πάω λοιπόν σε ένα από αυτά. Πάμε να περάσουμε στο θέμα του βίντεο και θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο είναι σχετικά πρόσφατη μου ανακάλυψη, πρόσφατη μου αγάπη. Η ονομασία του είναι Big Cover Concealer BB Cream, το οποίο είναι από την εταιρεία Etude House. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κορεάτικο και είναι μια BB Cream ουσιαστικά πλήρης κάλυψης. Έχει ένα τεράστιο αμπλικατέρ και το καλό με αυτό το προϊόν είναι ότι είναι αρκετά ενυδατικό. Χρειάζεται στάνταρ σετάρισμα κάτω από την περιοχή μετά, αλλά όπως και να έχει από μόνο του θα σου προσφέρει την κάλυψη που θέλεις πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Περνάω σε ένα προϊόν το οποίο σίγουρα δεν θα σας εκπλήσει σε καμία περίπτωση, διότι έχω φαγωθεί να το δείχνω σε αυτό το κανάλι και δεν είναι κανένα άλλο από τις Catrice το Liquid Camouflage. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι πραγματικά από τα πιο ωραία concealer που μπορείς να βρεις σε μια τέτοια τιμή. Η τιμή του είναι κάτω από 4 ευρώ, αφήνει ένα άψογο αποτέλεσμα κάτω από την περιοχή των ματιών, τίνει να μην μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Το μόνο αρνητικό το οποίο μπορώ να το προσάψω είναι επειδή εγώ γενικά έχω μια τάση να μην συμπαθώ ιδιαίτερα τα καλλυντικά τα οποία έχουν έντονη μυρωδιά, αυτό το συγκεκριμένο δυστυχώς για μένα έχει πολύ έντονη μυρωδιά. Επειδή μου αρέσει όμως πάρα πολύ αυτό το concealer, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας η μυρωδιά αυτή. Ευτυχώς, αφού σετάρεις με την πούδρα και περάσει λίγη ώρα, η μυρωδιά εξαφανίζεται και δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, σαν αίσθηση με το που το βάζω, είναι λίγο ενοχλητικό. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο σίγουρα το ξέρετε και οι περισσότερες λογικά το έχετε κιόλας. Είναι το Instant IDH από τη Maybelline. Έρχεται σε αυτή τη μορφή και έχει αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι από μέσα. Έχω αρνητικό για αυτό το προϊόν, αλλά δεν είναι πάλι εξαιτίας της φόρμουλα. Σαν φόρμουλα λοιπόν είναι αρκετά καλλυπτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλή ή σωστή δουλειά σε περιπτώσεις που έχεις πάρα πολύ έντονους μαύρους κύκλους. Στη δική μου περίπτωση είναι πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Το μόνο αρνητικό στην όλη υπόθεση είναι ότι έχει μόνο διαθέσιμες δύο αποχρώσεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξουν αυτές οι αποχρώσεις σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Θα περάσω στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι το Healer Concealer από την Technique. Το εν λόγω concealer λοιπόν είναι πάρα πολύ παχύρευστο, χρειάζεσαι κυριολεκτικά ένα τόσο δά για να απλώσει το πρόσωπο και απλώνει πραγματικά όλη την περιοχή εδώ κάτω, οπότε εξοικονομείς και προϊόν και σου κρατάει πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έχει μια πολύ 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 ανοιχτή απόχρωση, πράγμα το οποίο με βολεύει. Σε κονσίλερ τα οποία είναι πολύ σκουρόχρωμα κάνω μια πολύ ωραία ανάμιξη και δημιουργώ το επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό όμως, αν το θέλετε ξεχωριστά, υπάρχει και σε άλλη απόχρωση η οποία είναι πιο φυσιολογική, είναι πολύ καλό για να φωτίζει, αλλά παράλληλα έχει και αρκετή κάλυψη, οπότε συνδυάζει πολύ καλά χαρακτηριστικά σε μια δελεαστικότατη τιμή, είναι γύρω στα 5 ευρώ νομίζω, δεν κάνει παραπάνω και πιστεύω θα βολέψει πάρα πολύ κοπέλες οι οποίες αναζητούν ένα φωτεινό αποτέλεσμα στα μάτια τους. Θα περάσω σε ένα ακόμη προϊόν από Maybelline και είναι το Fit Me. Το συγκεκριμένο προϊόν νομίζω ότι έχει καταργηθεί στην Ελλάδα και επανήλθε διότι τη ζητήθηκε από πάρα πολλά άτομα. Το καλό με αυτό είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον μια πιο μεγάλη γκάμα χρωματική, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν οι αρκετά ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις οι οποίες τα βόλευαν κοπέλες σαν εμένα που είναι ιδιαίτερα λευκές. Παρ' όλα αυτά, να είναι καλά το Healer Concealer το οποίο γλιτώνει και αυτή την κατάσταση. Τίνει να ξεραίνεται ελαφρώς, δηλαδή τίνει να ξεραίνεται πιο πολύ από το συγκεκριμένο, αλλά τολμώ να πω ότι είναι και λίγο πιο καλλυπτικό από αυτό εδώ. Οπότε, επειδή είναι και τα δύο αγαπημένα μου, έχω πρόβλημα με τις αποχρώσεις μόνο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις φόρμουλα αυτές κατά αυτές. Έχω να σας πω πάρα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο, πιστεύω ότι θα σας βολέψει πολύ και το συγκαταλέγω στα πολύ πολύ καλλυπτικά concealer. Τελευταία άφησα την τελευταία μου αγάπη, η οποία είναι από την Wet n Wild και είναι το Photo Focus Concealer, το οποίο πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα εσείς που με ακολουθείτε και καιρό ξέρετε ότι έχω μία αγάπη με το Photo Focus Foundation. Είναι από τα foundation τα οποία συνέχεια χρησιμοποιώ, ειδικά όταν δεν θέλω να μου προκύψουν εκπλήξεις από ένα μακιγιάζ και να ξέρω ότι όλα θα είναι όπως πρέπει, πηγαίνω κατευθείαν σε αυτό το foundation.
Περίμενα ότι θα είναι καλό, απλά δεν περίμενα να είναι τόσο καλό, ειδικά στη τιμή που είναι. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ καλυπτικό, αυτό είναι ένα θετικό. Το ίσως λίγο αρνητικό είναι ότι στεγνώνει αρκετά εύκολα και στεγνώνει πολύ ματ. Που σημαίνει ότι καλό είναι να κάνετε γρήγορες κινήσεις και κατά προτίμηση να σετάρετε πριν περάσετε στην εφαρμογή με ένα ξηρό λαδάκι το οποίο θα τοποθετήσετε πάρα πολύ λίγο και πολύ διακριτικά κάτω από την περιοχή των ματιών. Όταν λοιπόν θα βάλετε από πάνω αυτό το concealer θα αφήσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο είναι αρκετά flawless και δεν θα μπει σε λεπτές γραμμές. Και μετά κανονικά σετάρετε από πάνω με την πούδρα. Πέρα από αυτό όμως, γιατί μπορεί να στεγνώσει σε μερικές επιδερμίδες, είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, σας το προτείνω πραγματικά ανεπιφύλακτα. Και κάπως έτσι έφτασε το τέλος του και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμο. Από ό,τι καταλάβατε, όλα τα προϊόντα ήταν ευρείας κατανάλωσης. Οπότε πιστεύω ότι άμα κάτι θα θέλατε να δοκιμάσετε, θα είναι πολύ πιο προσιτό για εσάς να το αγοράσετε. Ελπίζω πραγματικά να μείνετε το ίδιο ευχαριστημένοι με μένα. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε τις δικές σας απόψεις, εάν έχετε κάποιο από αυτό το προϊόν ή άμα θέλετε να αγοράσετε κάποιο από αυτά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και φιλά και πολλά.